centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη? Καλοκαίρι. Η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κατάσταση όσον αφορά τον καύσωνα, ναι, τον παρατεταμένο καύσωνα, και στόχος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να μπορέσουμε να η προστασία προπαντός της ανθρώπινης ζωής, ο πρώτος ναι, στόχος, και όπως αντιλαμβάνεστε και η αντιμετώπιση όλων των συνεπειών, των καταστροφικών συνεπειών που προκαλούνται από τις πυρκαγιές. Θέλω να τονίσω ότι πάνω σε αυτό έχουμε και τη λογική, θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι σπάσαμε το φράγμα των 5 εκατομμύριων εμβολιασμένων, πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών μας. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από τους πολίτες, από τους πολίτες της χώρας, από τους πολίτες της Καστοριάς, από όλους, προκειμένου να χτίσουμε το τείχος ανοσία που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έχουμε λοιπόν και πολεμάμε με πολλά πράγματα ταυτόχρονα, κύριε Νατσούλη. Δόξα τω Θεώ, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επαγρύπνηση, τρέχουμε όλα τα ζητήματα. Στη Θεσσαλονίκη χθες είχα την ευκαιρία να πούμε και κάτι αναπτυξιακό, mm-hmm, να επισκεφτεί ο Γενικός Διευθυντής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά τα προγράμματα του Ορίζοντα, ένα μεγάλο πρόγραμμα που δίνει βαρύτητα Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά κυρίως την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, μαζί με τους αντιπροσώπους από τα διάφορα κράτη-μέλη της EASA. Η EASA είναι το European Space Agency, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Διάστημα. Εντάσσουμε λοιπόν το τηλεσκόπιο του Χολομόντα στην περιοχή εδώ της Θεσσαλονίκης, της Βόρειο Ελλάδας, στο Skylight, σε ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, προκειμένου να συμμετέχει η χώρα μας σε όλα τα project που αφορούν την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες, το 5G, γιατί όλοι αναρωτιόμαστε πώς γίνεται η μετεωρολογική πρόβλεψη αν δεν έχουμε δορυφορικά πράγματα. Βλέπουμε δορυφορική τηλεόραση, δορυφορικές επικοινωνίες. Όλα αυτά λοιπόν προέρχονται από τις παρατηρήσεις που κάνει 40 χρόνια αυτός ο οργανισμός της Ευρώπης στους δορυφόρους μας, και η χώρα μας μπαίνει και σε αυτό το κομμάτι δυναμικά με τα 3 μεγάλα τηλεσκόπια, ένα του Σκίνακα, ένα του Χελμού και της Θεσσαλονίκης, που χθες είχα την ευκαιρία να έχω στο γραφείο του Πρωθυπουργού όλους τους εκπροσώπους της Βρετανικής Αρχής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου και τους Ευρωπαίους για να προχωρήσουμε αυτό το μεγάλο project. Αλλά πάμε λοιπόν στα τοπικά. Πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ έχουμε νέα ρεκόρ. Η Καστοριά ξεπερνά και τους 40 πια βαθμούς. Ναι, ναι. Λοιπόν, το είδα σε επιστολή που σήμερα μου ήρθε στο γραφείο. Την οποία υπογράφουν τρεις παλιοί του χώρου, Δημήτρης Μόσχος, Μάνος Θωμάς, Δημήτρης Λαζαρίδης. Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Παλιοσυρές. Ο Μόσχος, ο Θωμάς, από ό,τι βλέπω είναι υπογεγραμμένοι, και που ουσιαστικά θέτουν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αυτό που πρέπει να δώσουμε, κυρία Νατσούλη, και να αναδείξουμε και στην περιοχή, συμφωνώ ότι ήγουν ένα πρωταρχικό προϊόν που έχει πολλά χρόνια δώσει πάρα πολλά στην τοπική μας οικονομία. Αλλά δεν πρέπει να μην δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει στα αγροτικά μας προϊόντα, που έχουμε ένα βιοκλίμα εξαιρετικό στην Καστοριά. Έχουμε νερά, έχουμε κατάλληλες κλιματικές συνθήκες, κατάλληλα εδαφικά για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να κάνουμε πολύ πολύ σημαντικά προϊόντα μας. Σαφώς πρώτος ο στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει τα αναπτυξιακά, και θέλω να δώσω και εδώ ένα στίγμα, γιατί χθες μιλούσα με τον αρμόδιο υφυπουργό για το κομμάτι το αναπτυξιακό, για τα σχέδια βελτίωσης, για το φράγμα Νεστορίου. Ναι. Ένα σημαντικό, και θέλω να το δώσω μέσα από το ραδιόφωνο σας. Σπάσαμε το φράγμα των 5 εκατομμυρίων, όπως είπατε, για εμβολιασμό, αλλά το φράγμα του Νεστορίου θα κάνουμε. Λοιπόν, το φράγμα του Νεστορίου είναι κολλημένο, όπως ξέρετε, εδώ και 5 χρόνια, που το προσπάθησε προφανώς και η υφυπουργός από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τέτοια. Έχω ευχάριστα ότι μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλω να βάλω σε πολυπλοκότητα συζήτησης όλους τους ακροατές μας, αλλά
Το θετικό είναι ότι μπαίνουμε σε λύση μέχρι τέλος του χρόνου να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο. Αναλαμβάνει άλλη εταιρεία. Ακριβώς. Και... δεν θέλω να βάλω σε λεπτομέρειες γιατί έχουν γίνει πάρα έχουμε πολλά. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Αλλά το ζητούμενο μέρες, ναι. για μας είναι να βρεθεί λύση και να συνεχίσει να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που, που όπως είπα πάντα και το λέω κύριε Νατσούλη, δεν μένει μόνο το φράγμα, γιατί το φράγμα δεν σημαίνει να κάνουμε μια λίμνη που θα κρατάει το νερό στον στόριο. Το σημαντικό είναι τα ωφέλη που θα προκύψουν από το φράγμα, όπως είναι το αρδευτικό δίκτυο, που εκεί συνεχίζουμε τη μελέτη, την είχαμε εντάξει και υλοποιεί τη μελέτη. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε γρήγορα τις ευκαιρίες που μας δίνονται όταν έχουμε ένα νέο ΕΣΠΑ 26,2 δις που κατάφερε ο Πρωθυπουργός να πάρουμε πρώτη την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε γρήγορα, κυρία Νατσούλη, να προετοιμαστούμε μελετητικά εκεί και όλοι μαζί, να δώσουμε έναν αγώνα, γιατί είναι ευκαιρία, υπάρχουν και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον ΕΣΠΑ χρηματοδοτικές ροές που πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως τόπος. Να επιστρέψουμε όμως στις καταστροφές. Λέω σως, γιατί όντως πρέπει να τρέξουμε όλοι μαζί. Όλοι λοιπόν, μαζί. Πρώτος βαθμός, β' βαθμός, όλοι μαζί για να μην χάσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες, τις χρηματοδοτικές ροές που έρχονται στη χώρα. Πάμε να λοιπόν, μην μας προσπεράσουν άλλοι. Αυτό. Πάμε λοιπόν σε ένα στο τι να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί. Άρα, στο πρώτο κομμάτι του φράγματος. Περιμένουμε μια αλλαγή στον πολύ, πολύ σύντομα και θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον οικονόμου από το ραδιόφωνο, τον υφυπουργό, τον αρμόδιο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που το τρέχει το ζήτημα. Είμαστε σε. Όχι καθημερινή, αλλά εβδομάδα με εβδομάδα στις συνομιλίες για το φράγμα Νεστορίου και θα έχουμε μέσα στο χρόνο πολύ αποτελέσματα σε αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν όμως στο κομμάτι των φασολοπαραγών και της επιστολής που σήμερα πήραμε στο γραφείο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα πριν από λίγο με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέζο, πήραμε τη δέσμευση ότι μέχρι Πέμπτη Παρασκευή, γιατί αυτή τη στιγμή τον βρήκαμε στην Αχαΐα, όπου καταλαβαίνετε από τις πυρκαγιές έχει επέλθει μια τεράστια καταστροφή και στην περιοχή εκεί της Αχαΐας, με ενημέρωσε ότι γνωρίζει τις θερμοκρασίες και το ζήτημα το οποίο το ανέφερα, ναι. και δεσμεύτηκε ότι θα έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις μέχρι τέλος της εβδομάδας. Μέχρι τέλος της εβδομάδας λοιπόν ανακοινώσεις για αποζημιώσεις φασολοπαραγών τον κύριο Λικουρέτζο. Αυτό ακριβώς. Αυτό σας είπε. Αυτό μου μετέφερε. Περαιτέρω λεπτομέρειες. Δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε λόγω της σημερινής κατάστασης. Ωραία. Που επικρατεί στην Αχαΐα. Σας είπε Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε νέα για αποζημιώσεις φασολοπαραγωγών στην Καστοριά. Θα έχουμε ναι, θετικές εξελίξεις στο αίτημα των φασολοπαραγωγών μας. Οπότε αυτό είναι σαν αυτό είναι σαν μια είδηση, λίγο να ησυχάσουν οι άνθρωποι γιατί δεν μπορούν να σώσουν τίποτα. Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Νατσούλη, ξέρετε ότι και το 12-13 είχαμε επίσης μια αντίστοιχη κατάσταση και συντονισμένοι φορείς, τότε θυμάμαι, με όλους τους δημάρχους της περιοχής, οφείλω να πω τότε, και με τον αντιπεριφερειάρχη, είχαμε επισκεφτεί τότε τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και είχαν αποζημιωθεί η φασολοπαραγωγή το 2013 μέσα σε 4 μήνες. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο γιατί πραγματικά είναι ένα βασικό προϊόν της Καστοριάς. Νομίζω είναι πάνω από 600 οικογένειες που ασχολούνται με αυτό το προϊόν. Και πραγματικά οι άνθρωποι τι ζητάνε? Ζητάνε το αυτονόητο. Και μια αλλαγή επιτέλους του κανονισμού του ΕΛΓΑ, κύριε Αντωνίου. Βεβαίως. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία ότι πάνω από 40... χαλάει το φασόλι και κάτω από 40 δεν χαλάει. Όχι, χαλάει και κάτω από 40. Και το αποδεικνύουμε εμείς εδώ ότι χαλάει. Κύριε Νατσούλη, έχει ήδη ξεκινήσει αυτό. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι λόγω των φαινομένων που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και λόγω της κλιματικής αλλαγής σε όλο τον κόσμο, όπως σας είπα, σήμερα πέτυχα τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ στην Πάτρα που είχαμε φοβερές καταστροφές από πυρκαγιές. Ναι. Είναι πολλά τα ζητούμενα. Θα το περιμένουμε αυτό, λοιπόν. Το έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο. Θα έχουμε μια επικοινωνία ξανά Πέμπτη Παρασκευή, είναι έτσι. Του κανονισμού.
Αυτό που πήρα σήμερα να μεταφέρω, πέρα από όλα την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε ως τόπος εκεί, ως Καστοριά, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, κύριε Νατσούλη, σε όλα τα θέματα και στον τουρισμό, γιατί είχα τις προηγούμενες μέρες συναντήσεις και με ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, και για τον αυτοαθλητικό και για το ξενία. Θα έχω συνάντηση στις 10 του μηνός στο Υπουργείο, το αρμόδιο, με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, για άλλα ζητήματα εδώ που αφορά το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για τα θέματα της Βορείου Ελλάδας που ασχολούμαστε. Επί ευκαιρίας πάλι θα βάλουμε μπρος το κομμάτι του ναυταθλητικού εκεί της Καστοριάς, μια που βλέπουμε ότι πήραμε και χρυσό μετάλλιο στην Κοπηλασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα στην ορίμαση των μελετών. Συζητάω με το Δήμο έτσι ώστε να οριμάσουμε γρήγορα τις μελέτες για να δούμε, να ενισχύσουμε την προσπάθεια του τουριστικού κομματιού στην περιοχή μας. Ωραία. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέμπτη και Παρασκευή, ίσως να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν. Κύριε Αντωνίου, πριν από λίγα λεπτά, αυτό είναι ουσιαστικά κρατάμε. Για τους φασολοπαραγωγούς, επικοινωνία με τον πρόεδρο του εργάτου, τον κύριο Λικουρέντζο, ο οποίος είπε στην κυρία Αντωνίου ότι θα έχουμε αποζημιώσει και καλά νέα για τους φασολοπαραγωγούς του νόμου μας Πέμπτη ή Παρασκευή. Το κρατάμε εμείς, γιατί και η Πέμπτη θα έρθει και η Παρασκευή θα έρθει. Μακάρι εδώ να είμαστε καλά, να είμαστε, να τα ξανασυζητήσουμε από την αρχή. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.